Αλλαγέ στο πρόγραμμα συνεργασία για την ενίσχυση τη απασχόληση προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί άμεσα στην Βουλή, όπω ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτέ, θα επιδοτείται για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενο δεν εργάζεται ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη, ώστε να διατηρηθούν θέσει απασχόληση και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα συνεργασία τίθεται σε εφαρμογή από την Δευτέρα 15 Ιουνίου έω και τι 15 Οκτωβρίου. Όπω τόνισε ο Υπουργό Οικονομικών Χρήσο Θαϊκούρα, υπεγράφει από το Υπουργείο Οικονομικών η Δανειακή Σύμβαση για το ΣΟΥΡ και χορηγήθηκαν οι σχετικέ εγγυήσει προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Συνεργασία για την ενίσχυση τη απασχόληση. Συγκεκριμένα, διευρύνουμε, είπε, την χρηματοδότηση του προγράμματο Συνεργασία με επιπλέον 190 εκατομμύρια ευρώ, ειδικά για την πρώτη. Τη περίοδο εφαρμογή του, κατά την οποία τα έσοδα των επιχειρήσεων είναι ακόμη συμπεσμένα. Έτσι, με νομοθετική πρωτοβουλία που κατατίθεται άμεσα στην Βουλή, επιδοτείται για το μέρο του χρόνου που ο εργαζόμενο δεν εργάζεται ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη, ώστε να διατηρηθούν οι θέσει απασχόληση και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, προσθέτει ο Υπουργό Οικονομικών. Με τη ρύθμιση αυτή, μέσω τη εκπεριτροπή εργασία, ο εργοδότης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασία θα μπορεί να μειώνει τον χρόνο εργασίας κατά 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης καταβάλλοντας το 50% του μισθού. Από το υπόλοιπο 50% του μισθού το κράτος θα καταβάλει στον εργαζόμενο το 60% γεγονός που οδηγεί σε μείωση του συνολικού ποσού κατά 20% σε σχέση με την αμοιβή που δικαιούνταν ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση πριν από την πανδημία. Εάν ο μισθό υπολείπεται του κατώτατου, το κράτο θα αναπληρώνει τη διαφορά ώστε στην τσέπη του εργαζόμενου να φτάνουν τα 650 ευρώ μεικτά. Σε ό,τι αφορά τι ασφαλιστικέ εισφορέ των εργαζομένων, αυτέ θα καλύπτονται εξ από τον εργοδότη επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν όλε οι επιχειρήσει που έχουν μείωση τζίρου πάνω από 20% κατά την περίοδο τη κρίση, ανεξαρτήτω ΚΑΔ. Μάλιστα, από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, ήδη της 15 Ιουνίου, καταργείται η δυνατότητα του εργοδότη να θέτει με διευθυντικό δικαίωμα το προσωπικό του στην διαδικασία ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης, δηλαδή σε αναστολή σύμβασης, καθώς κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε ως αντικίνητρο για την εφαρμογή του μηχανισμού. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαία εργασία δεν επιφέρει μετατροπή τη Σύμβαση Εργασία των Εργαζομένων που εντάσσονται στο Μηχανισμό για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσει-εργοδότε κάνουν χρήση του μέτρου. Η ρύθμιση θα εφαρμόζεται μόνο σε εργαζομένου που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασία πλήρου απασχόληση. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των αερομεταφορών, η ρύθμιση είναι διευρυμένη και θα ισχύσει μέχρι το τέλο του χρόνου, δηλαδή θα ισχύσει από 15 Ιουνίου έω και 31 Δεκεμβρίου του 2020. Η τροπολογία ρυθμίζει ακόμη την καταβολή και την αναλογία του επιδόματο Αδεία και του επιδόματο Χριστουγέννων για το 2020.